Ναι. Τώρα, να σα πω, επειδή εγώ είμαι από την Κρήτη και έχω μια ευαισθησία, θα πλακώσουν τώρα κάτω από την Κρήτη να... να. στείλουμε μια βάρκα από τα σφαγιά απ να πάνε να βυθίσουμε. Δεν... Να βυθίσουμε ποιου. Αυτούς που τα πάνε να κάνουν μέσα στα δικά μα τα νερά να κάνουν έρευνε. Έτσι δεν. Από την Κρήτη δίπλα περνάει ο χάρτη που έχουν και λένε ότι είναι δική του περιοχή. Ναι. Ε, ναι. Το δικό σου είναι Δεν, το... Το... Το σου δεν είπατε, ναι. είπατε ότι θα έρθετε, <laughs> δεν πειράζει. Δεν το έχω θα έρθω και δεν το ξέρω. Να πούμε εντάξει. και μια καλημέρα, όποιο είναι. <laughs> λοιπόν. λοιπόν, έχουν υποθεί αυτέ οι ατάκε και είναι επικίνδυνε. Μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πόσο κινδυνεύουμε. Δεν έχω καταλάβει ποια είναι η ερώτηση αν θα, αν θα πρέπει θα να βυθίσουμε τα σκάφη που θα πάνε, αφού, αφού δεν έχουμε καθορίσει ΑΟΣ εμεί. Α, ορίστε, Ά, τι απάντηση. Ε, να τη απάντησε. Να ε, Τώρα με συγχωρείτε, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται, τι να κάνω. Λοιπόν, δεν έχουμε καθορίσει ΑΟΣ, με ποιο δικαίωμα θα του βυθίσουμε. Καταλαβαίνω πόσο σοβαρό είναι αυτό που λέμε έτσι. Έπρεπε, όχι τι πρέπει, έπρεπε να είχαμε καθορίσει ΑΟΣ πέρσι. Μάλιστα. Να μην σα πω πρόπερση. Ναι. Και μάλιστα και ειδικά με τι αραβικέ χώρε που παραδοσιακά η Ελλάδα είχε καλέ σχέσει και, και με τη Λιβύη κάποτε είχαμε και με την Αίγυπτο, θα, θα μπορούσαμε να είχαμε καθορίσει μάλιστα, ΑΟΣ. Δεν κατάλαβαν αυτό που λέτε. Δηλαδή, ναι. μπορεί, αφού αν δεν έχουμε κανονίσει η ΑΟΣ, να πάμε στον Κορινθιακό αυτό να κάνει έρευνε, επειδή δεν την το... έχουμε κανονίσει Η ΑΟΣ την οποία έχει καθορίσει τώρα, σε όποιο βαθμό την έχει καθορίσει, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ΑΟΣ την οποία δικαιούται να την καθορίσει. Τώρα, από εκεί και μετά, αν θέλαμε να την είχαμε και εμείς ή θα μπορούσαμε να, να τον προλάβουμε ή να, να την μοιράζουμε ή οτιδήποτε, είναι ένα άλλο θέμα. Λέτε Αλλά λέτε, ότι, ναι, ότι αυτό. Όχι, αυτός, ότι παιδί κοιτάει τα συμφέροντά του, και καλά κάνει, κάνει αυτό το οποίο πρέπει εντό εισαγωγικών στα, στα πλαίσια ή στα εκτός πλαίσια του, διε, του λοιπόν, διεθνού λοιπόν, δικαίου. Μου τώρα, γιατί εγώ, εγώ ε, διάφορα πράγματα θέλω να ρωτήσω τώρα Με μετά χρόνο, από αυτά Δεν σα βλέπω πολύ αισιόδοξο, κύριε Αντωνιάδη. Δεν σα βλέπω πολύ του διεθνού δικαίου. <laughs> σαν να λέτε τώρα κανημένα, Ε? Να σου πω κάτι για το διεθνέ δίκαιο. δίκαιο. Ναι. Λοιπόν, το, το διεθνές διεθνέ δίκαιο καταρχά έχει μια σκοπιμότητα και έχει μια χρησιμότητα και κυρίω είναι ανάχωμα, αν θέλει, το δίκαιο του ισχυροτέρου. Ναι. Το οποίο το έχει ασκήσει η Ελλάδα, το, το δίκαιο του ισχυροτέρου, το έχει ασκήσει στην περίπτωση των Σκοπιανών. Επειδή είχαμε την τέτοια την Αβάτζα, του αλλάξαμε το όνομα, το σύνταγμα κτλ. Και τώρα μα το αρκεί η Τουρκία. Όμως. Ε, και τώρα μα το αρκεί η Τουρκία. Λοιπόν, αυτά όλε οι διεθνεί συμβάσει, οι συνθήκε και όλα αυτά είναι, έχουν ένα τέτοιο ότι είναι ένα ανάγχωμα. Αλλά είναι ένα ανάγχωμα. Εγώ έχω μια απορία νάβαρχε, δεύτερον, ναι, να βάρχε πάντω. Δεύτερον, να, να το ολοκληρώσω. Δεύτερον, το διεθνέ δίκαιο δεν έχει μεθόδου επιβολή. Yeah. Δεν δε, δε μπορεί να το επιβάλλει. Είναι, ναι, δε, δεν έχει λέει, τώρα, εγώ προσφεύγω, μηχανισμό προσφεύγω επιβολής του Διεθνούς δικαίου. σε ένα δικαστήριο το οποίο η Τουρκία ναι, δεν αναγνωρίζει τη δικαιοσύνη. Εναπόκειται στη φιλοπατρία ναι. αυτών που, 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 που το επικαλούνται να, να, το, να, το, σε, να, να το σεβαστούν. Ναι. Αλλά ναι. δεν έχεις μηχανισμό εγώ να το Εγώ Ένα πράγμα θέλω να καταλάβω, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία στο πεδίο και στη διοίκηση. δεν έχω και τόσο μεγάλη εμπειρία, αλλά. Έχετε διατελέσει. Γίνει λογική νομίζω. Έχετε διατελέσει αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Τουρκία σε αυτή τη φάση είναι για παράδειγμα να βάλει καράβι κάτω από την Κρήτη ή δεν την ενδιαφέρει αυτό και ενδιαφέρεται να σου ασκήσει πίεση έτσι ώστε να σε φέρει σε ένα, σε δύο, σε δέκα χρόνια, δεν ξέρω εγώ πότε, σε ένα τραπέζι συνεκμετάλλευσης. Οπωσδήποτε παίζει και αυτό. Κοίταξε, θα ήμουν τώρα, δεν, μπορώ εγώ να ερμηνεύσω τι σκέψει του Ερντογκάν ναι. και πώ το σκέφτεται η Ερντογκάν. Αλλά εκείνο που πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύω το έχουμε συνειδητοποιήσει, είναι ότι με την Τουρκία διαπραγματεύεσαι με μια υπερδύναμη τοπική του παρόντος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια χώρα 100 εκατομμυρίων και μια αγορά κυρίως 100 εκατομμυρίων. Εντάξει, και άλλα έχει... είναι 500 εκατομμύρια, και που το Ισραήλ που... είναι 1 εκατομμύριο, αλλά τους, τους... 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 τους αντιμετωπίζεις. Ναι, με τις πλάτες όμως, με... Τι ναι. πλάτε του αγγλικού Άρα, εμείς και... δεν έχουμε πλάτε, κύριε Ναύαρχε. Ουσιαστικά και σίγουρα λιγότερε από ό,τι θέλουν κάποιοι να ναι. πιστεύουν. ουσιαστικά νομίζω δεν έχουμε και δεν ξέρω αν, ε, αν είναι εύκολο να τι αποκτήσει τι πλάτε. Κοίταξε, και, και οι πλάτε παίζουν πολύ ρόλο και η υπόσταση πώ συμπεριφέρεσαι και σαν έθνο και <σίλωσαν> σαν, <συμπεριφερώνες>? σαν χώρα. <σίλωσαν> Τώρα δεν θέλω να κάνω τέτοια σχόλια. Να, Ναύαρχε, δεν μα τα καλά. Είμαστε μόνοι μα, είναι υπερδύναμοι, είναι μα έχει που την ψυχή. Τι θες να πει, <laughs> Να μου πει κάτι άμα μου ακούγεται στο αυτή ωραίο. Όχι, θα υπερασπιστούμε <laughs> τα εθνικά μα <laughs> και αυτό. τα κυριαρχικά μα Δικαιώμα. δικαιώματα. Ναι, αυτό. Ε, γιατί δεν τα υπερασπιζόμαστε. Δεν τα υπερασπιζόμαστε. Δεν τα υπερασπιζόμαστε. Όχι. 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 Τι εννοείται. Δεν το είπα και στο διάλειμμα, εάν θέλουμε να υπερασπιστούμε τίποτα, δεν αφήνει το τηλέφωνο. Λοιπόν, αύριο και ευχαριστούμε πολύ.